Τώρα, κυρίες και κύριοι, συνολικά 46 κόμματα και συνασπισμοί κομμάτων δήλωσαν στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου συμμετοχή στις επικείμενες ευρωεκλογές. Η Ηλία Κοντοπούλη θα μας πει περισσότερα, καθώς δεν σημαίνει ότι όσοι δήλωσαν συμμετοχή θα τους δούμε και τυπωμένους στην κάλπη. Ρίτσα, και ανάμεσα στα 46 κόμματα είναι φυσικά και όσα βρίσκονται ήδη στη Βουλή και οι Σπαρτιάτες υπέβαλαν δήλωση συμμετοχής στις ευρωεκλογές και θα έχει ενδιαφέρον εάν ο Άριος Πάγος θα ανάψει το πράσινο φως για να λάβουν μέρος στη μάχη για το Ευρωκοινοβούλιο ή αν θα κόψει την υποψηφιότητα του κόμματος. Και αυτό γιατί αναμένονται υπομνήματα και ενστάσεις από άλλα κόμματα που θα επιχειρήσουν να μπλοκάρουν τους Σπαρτιάτες μετά την άσκηση ποινικής δίωξης για παραπλάνηση του εκλογικού σώματος λόγω υποκρυπτόμενης ηγεσίας από τον έγκλειστο Ηλία Κασιδιάρη, σύμφωνα με την εισαγγελική έρευνα. Την Τετάρτη, 24 Απριλίου, θα γίνει η ανακήρυξη των συνδυασμών και των υποψηφίων και εκείνη την ημέρα, Ρίτσα, θα αποφασιστεί εάν οι Σπαρτιάτες και ποια άλλα από τα συνολικά 46 κόμματα θα διεκδικήσουν την ψήφο για το Ευρωκοινοβούλιο. Υπάρχουν και δηλώσεις συμμετοχής που προκαλούν αίσθηση. Πράγματι, Ρίτσα, εκτός από τα κόμματα που παραδοσιακά κατεβαίνουν στις εκλογικές αναμετρήσεις, υπάρχουν και υποψηφιότητες κομμάτων όπως οι Δημοκράτες του Ανδρέα Λοβέρδου, οι Πατριώτες του Πρόδρομου Εμφιετζόγλου, η Φωνή Λογικής της Αφροδίτης Λατινοπούλου, η Ελλήνων Συνέλευσης του Αρτέμι Σόρα, το Κίνημα Φτωχών, η Συντηρητική και το Ομογενειακό Δίκτυο Ελλήνων Ευρώπης. Σε ευχαριστούμε, Ηλία.